επειδή ο κύριος Μητσοτάκης αστόχαστα προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα πριν από λίγο να καταθέσει στα πρακτικά τις επίμαχες δηλώσεις του κυρίου Πέτσα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίες αφορούν πρώτον την συσχέτιση των ελληνοτουρκικών διαφορών με το προσφυγικό. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά την από 31 δεκάτου, από 31 δεκάτου δελτίο τύπου σήμερα δηλαδή, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου ο κύριος Πέτσας σαφέστατα αναφέρει ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε να περπατήσουμε σε μια λεπτή γραμμή. Ποια είναι η λεπτή γραμμή? Από τη μία καταδικάζουμε βεβαίως την παραβατικότητα της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και από την άλλη έχουμε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα, την εμπόλεμη περιοχή, προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, τις οποίες θα πρέπει να προσπαθήσεις να ελέγξεις με τρόπο ο οποίος θα είναι πάντα προς όφελος των πιο αδύναμων. Έχουμε δηλαδή έναν σαφέστατο συμψηφισμό του προσφυγικού ζητήματος με τα εθνικά ζητήματα και τις ελληνοτουρκικές διαφορές, αλλά και την ωραία, όχι επί της ουσίας, για ένα λεπτό ζητήσατε να καταθέσετε. Η δεύτερη δήλωση αφορά... Δεν θα τη διαβάσετε, θα την καταθέσετε. Αλλιώς μετά τους δύο κοινοβουλευτικούς που έχουν προηγηθεί. Η δεύτερη δήλωση αφορά την συσχέτιση που έκανε ο κύριος Πέτσας, ότι με την αύξηση των περιπολιών θα υπάρχουν... Κύριε Τζανακόπουλε, μην με κάνετε να ματαινιώσω που σας έδωσα το λόγο. Υπήρξε πρόκληση από τη μεριά του Υπουργού. Ωραία, τελειώσαμε. Πρόκληση. Καταθέστε λοιπόν, στα πρακτικά. Έχω την εντύπωση ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολα. Κύριε Τζανακόπουλε, θα κλείσω το μικρόφωνο. Θα πρέπει να ανακαλέσει... Δεν μπορείτε να παίζετε με μένα όταν είμαι στην έδρα. Έτσι, αλλιώς θα περιμένετε να μιλήσετε μετά τους δύο κοινοβουλευτικούς προηγούνται. Προκληθήκαμε να καταθέσουμε... Ωραία, καταθέστε τα και όχι επί της ουσίας. Με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι παραβιάζω το... Παραβιάζετε γιατί έχετε μιλήσει 17 λεπτά ήδη. Παραβιάζετε. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Λοιπόν, καταθέστε τα, τελειώσαμε. Εντάξει. Δεν σέβομαι τους συναδέλφους. Εντάξει, τελειώσαμε. Οκ. Ελάτε, κύριε Τσακαλώτο. Κύριε Δαβάκη, ηρεμία.